θέλω να πάμε σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία των κριτικών εκεί στους Αγίους Αναργύρους στην Αθήνα. Καθώς, Εύη. Εκεί πέρα η Ένωση Κριτών είναι εξίσου και αυτή ενεργή και εξωστρεφής όπως και στην Αττική. Μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμο, που εκεί πέρα περιηγήθηκαν στις αίθουσες, στους χώρους, ξεναγήθηκαν και έμαθαν εκεί πέρα για την ιστορία του τόπου. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες και τίμησαν με το δικό τους τρόπο τον Δίστομο. Μάλιστα. Πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Κριτών Αγίων Αναργύρων, την κυρία Αμαλία Καρπαδάκη. Τι κάνετε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα του Κρήτη TV. Σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα, τι όμορφο σχόλιο. Καλησπέρα. Τι ξεχωριστό σχόλιο. Μα έτσι είναι, η αλήθεια είναι. Καλησπέρα σε όλους τους συμπατριώτες μου από Αγίους Αναργύρους Αττικής. Τιμήσατε με έναν ξεχωριστό τρόπο το Δίστομο, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία και βλέπουμε και τον καθοριστικό ρόλο των συλλόγων Κριτών ανά την Ελλάδα βέβαια και των ενώσεων των Κριτών όπως η δική σας ένωση, ο Αγίους Αναργύρους, μια υπερδραστήρια ένωση. Θέλω να μας πείτε λίγο και να μας μεταφέρετε πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, αυτή η πρωτοβουλία και να μας δώσετε λίγο και το στίγμα των συναισθημάτων. Ναι, που ήταν πολύ έντονα πραγματικά. Μετά λοιπόν από 2 χρόνια αναγκαστικού εγκλεισμού λόγω της πανδημίας, ξαναρχίσαμε τις δραστηριότητές μας και έτσι αποφασίσαμε 20 του Νοέμβρη να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδρομή Δίστομο Αράχοβα Λιβαδιά. Δεν θέλαμε η εκδρομή μας να έχει μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Θέλουμε να έχει και επιμορφωτικό στοιχείο. Άλλωστε με το Δίστομο μας συνδέει μια παλιότερη μια σχέση, γιατί σε εκδήλωση που είχαμε πραγματοποιήσει το 2017 με αφορμή την επέτειο στη μάχη της Κρήτης, είχαμε κάνει ένα οδηπορικό στα μαρτυρικά κατεχόμενα χωριά της κατεχόμενης Ελλάδας, τέλος πάντων. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν το Δίστομο και πραγματοποιήσαμε μία συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογο Διστόμου, όπου παρευρέθηκε ένα καταπληκτικό χορευτικό, το οποίο ενθουσίασε όλους τους παρευρισκόμενους. Με αυτό λοιπόν το προηγούμενο, θελήσαμε φέτος να επισκεφθούμε το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού, στα πλαίσια της εκδρομής μας. Το κλίμα πραγματικά ήταν συγκινητικό, γιατί επί μισή ώρα, και θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ τον κύριο Χρήστο Παπανικολάου, εθελοντή στο Μουσείο Διστόμου, επί μισή ώρα καθήλωσε 100 άτομα που ήμασταν οι επισκέπτες, με έντονο συναίσθημα, το οποίο εναλλασσόταν και με χιούμορ, να μας παρουσιάσει και μας παρουσίασε όλα τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν 10 Ιουνίου του 1944, τη σφαγή του Διστόμου. 218 ήταν τα θύματα. Το Δίστομο λαϊλατήθηκε, πυρπολήθηκε. Ανάμεσα στα θύματα ήταν μωρά παιδιά, ήταν έγκυες γυναίκες. Όλο αυτό το κλίμα, λοιπόν, τα γεγονότα, αναφορές στις οικογένειες των θυμάτων, μας τις ανέλησε, λοιπόν, ο κύριος Παπανικολάου, έξω από το χώρο του μουσείου, το οποίο στεγάζεται σε ένα παλιό δημοτικό σχολείο, από το 2015 λειτουργεί ως μουσείο, και στη συνέχεια περιηγηθήκαμε στους εσωτερικούς χώρους, όπου μπορείς να δεις φωτογραφίες όλων των θυμάτων, επίσης φωτογραφίες από το οσεοφυλάκιο που βρίσκεται στο λόφο Διστόμου. Υπάρχουν έργα τέχνης, υπάρχουν από κόμματα, από εφημερίδες και περιοδικά που αναφέρονται στα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Και στο ισόγειο του μουσείου λειτουργεί και λαογραφικό μουσείο. Πραγματικά δηλαδή αυτή η επίσκεψη, εκτός του που μας φόρτισε συναισθηματικά όλους, εκτός του ότι μάθαμε γεγονότα τα οποία δεν ήταν πολύ γνωστά σε όλους μας, αξίζει αυτή η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί και από σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια, λύκεια. Η ιστορία μας
πρέπει να τιμάμε την ιστορία μας, να σεβόμαστε την ιστορία μας, να θυμόμαστε την ιστορία μας, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που χτίζει το παρόν και το μέλλον. Και βλέπουμε και τον πραγματικό ρόλο που πρέπει να έχουν και έχουν βέβαια ενός συσκριτών, αυτό που είπα και στον πρόλογό μου, κυρία Καρπαδάκη, δεν μένετε στα στενά όρια των αρμοδιοτήτων ή του προγραμματισμού εκδηλώσεων, αλλά προχωράτε και πολλά βήματα μπροστά. Με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Έτσι. Αυτό. Γιατί λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν δεν πρέπει να ξαναγίνουν. Αν ξεχάσουμε την ιστορία μας, αυτά θα επαναληφθούν. Μάλιστα. Κυρία Καρπαδάκη. Ναι, βέβαια, ολοκληρώστε. Όχι, τίποτε άλλο. Αυτό πραγματικά ήταν κάτι το οποίο μας γέμισε όλους και μας. Εδώ είμαστε. Να τα ξαναπούμε. Ξέρετε ότι η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή και για την ένωσή σας και για εσάς προσωπικά. Αξίζετε τα καλύτερα και τη στήριξη και αυτή την επικοινωνία που έχουμε χτίσει. Είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσουμε ευχές. Βέβαια, σε όποιον θέλετε εδώ. Σε όλους. Σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Ευχές για καλές γιορτές, με υγεία, ειρήνη, αισιοδοξία. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα γίνουν καλύτερα. Πάντα τέτοιες μέρες ελπίζουμε για το καλύτερο. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Δική μας η χαρά.